Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Λοιπόν, σήμερα κάνω αυτό το βίντεο με αφορμή τα vegan τυριά. Όπως είχα αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο, τα vegan τυριά του εμπορίου, τα πιο πολλά έχουν ως βάση το λάδι καρύδας, το οποίο από μόνο του είναι θρεπτικό. Αλλά για να φτιαχτούν αυτά τα vegan τυριά, περνούν από κάποια επεξεργασία, από κάποια τροποποίηση του άμυλου. Οπότε αυτά τα τυριά καταλήγουν εν τέλει να είναι junk food. Αν μπορούμε δηλαδή να τα καταναλώσουμε τη μέρα της εβδομάδας που αποφασίζουμε να έχουμε το free μας γεύμα ή και σε μικρότερες ποσότητες, σε ένα πιο υγιεινό γεύμα με κάποια σάλτσα ντομάτας, πιο σπιτικό comfort food όπως λέμε, και το χρησιμοποιούμε έτσι σαν συμπλήρωμα για να δέσουμε έτσι μια σπιτική σάλτσα και που στην ουσία η ποσότητα του δεν θα είναι τόσο πολύ, απλά θα είναι για να φτιάξουμε την υφή της σάλτσας και τη γεύση της. Όταν αυτά τα τυριά καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες, όπως π.χ. στο να φτιάξουμε ένα πλάτερ με τυριά, στο να κάνουμε snacks με αυτά τα τυριά, στο να τρώμε κάθε μέρα sandwich, πίτσα κλπ. Με αυτά τα τυριά, εννοείται ότι είναι ανθυγιεινό και δεν συστήνεται σε μεγάλες ποσότητες και καθημερινά. Λοιπόν, ένας vegan μπορεί να φτιάξει vegan τυριά στο σπίτι μόνος του πολύ πολύ εύκολα, με πολύ πολύ απλά υλικά. Με το να διαλέξει τους σπόρους ή τους ξηρούς καρπούς της δικής του επιλογής και συμπληρώνοντας με κάποια μπαχαρικά, κάποια μυρωδικά, να φτιάξει εύκολα το δικό του vegan τυρί. Εγώ έχω φτιάξει μέχρι στιγμής, τα τυριά που έχω φτιάξει τα σπιτικά μέχρι στιγμής, είναι κρέμα τυριού σε αυτή την υφή, ας το πούμε. Δεν έχω φτιάξει πιο στέρεο τυρί, παρόλο που υπάρχουν πολλές συνταγές για να φτιάξει κάποιος τέτοιου είδους τυρί. Εγώ έχω μείνει σε αυτά προς το παρόν, αλλά με έχουν καλύψει στο θέμα της γεύσης. Όπως για παράδειγμα το τυρί από Κάσιους, έχω και τη συνταγή σε ένα άλλο βίντεο και μπορείτε να το δείτε. Απλά το θέμα με το Κάσιους και κάποιους άλλους ξηρούς καρπούς είναι ότι είναι αρκετά ακριβή. Οπότε κάποιος για σπιτικό να φτιάχνει δεν μπορεί σε καθημερινή βάση να φτιάχνει για να έχει ποσότητα για να τρώει κάθε μέρα σε μεγάλες ποσότητες. Οπότε έχω ψάξει και έχω σκεφτεί μια άλλη συνταγή για vegan tyrin και ουσιαστικά ένα αρκετά πολύ πολύ φθηνότερο vegan tyrin, το οποίο μπορούμε να τρώμε πολύ πολύ πιο συχνά καθημερινά, αν θέλουμε. Λοιπόν, είναι με ηλιόσπορους. Όπως ξέρετε, οι ηλιόσποροι μπορούμε να τους βρούμε και καθαρισμένους και ακαθάριστους. Οι καθαρισμένοι είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά ακόμα και οι καθαρισμένοι ηλιόσποροι σε σύγκριση με άλλους σπόρους, άλλους ξηρούς καρπούς, είναι πάρα πάρα πολύ φτηνοί, είναι επαύτηνοι. Οπότε μπορείτε εύκολα να φτιάξετε το δικό σας vegan tyrin στο σπίτι με ηλιόσπορους και με πολύ πολύ απλά υλικά ουσιαστικά φτιάχνετε το vegan tyrin, το οποίο μπορείτε να το βάλετε είτε σε μακαρόνια σαν σάλτσα, είτε στο ψωμί σας καθημερινά. Και έχουμε έτσι ένα πάρα πολύ πολύ θρεπτικό γεύμα και πολύ πολύ φτηνό. Λοιπόν, η ηλιόσπορη μας είναι ψηλή σε πρωτεΐνη. Είναι επίσης πολύ καλή για την υγεία της καρδιάς, περιέχουν βιταμίνη ε και φιλικόν οξύ. Περιέχουν επίσης αντιοξυδοτικές ιδιότητες, ενώ έχουν συνδεθεί και με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις. Έχουν επίσης αυξημένη περιοχτικότητα σε μαγνήσιο. Οι ειδικοί έχουν να λένε ότι 1/4 του φλιτζανιού ηλιόσπορους περιέχει περίπου το 25% της ημερήσιας συνιστόμενης δόσης μαγνησίου. Το μαγνήσιο βοηθά στην καλή λειτουργία των μυών, των νεύρων, των σκελετικών και των ασωπητικών σύστημα, καθώς επίσης και σε άλλα πολλά. Οι ηλιόσποροι περιέχουν επίσης σελήνιο, το οποίο συμβάλλει στην καλή λειτουργία του θυροειδούς μας, καθώς επίσης προστατεύει και στην αλλίωση του γενετικού μας υλικού. Οπότε βλέπετε, έχουμε ένα σούπερ υλικό, το οποίο το βρίσκουμε πολύ φθηνά και μπορούμε να φτιάξουμε ένα πάρα πάρα πολύ νόστιμο vegan tyrin. Επίσης, να πω έτσι λίγο γενικά για τα σπιτικά vegan tyrin. Τα τρία κύρια βασικά συστατικά για να φτιάξετε μόνοι σας ένα vegan τυρί είναι: πρώτον, η ξηρή καρπή ή η σπόρη της επιλογής σας, δεύτερο, ελαιόλαδο και τρίτο, το νερό. Είναι τα τρία βασικά συστατικά για να φτιάξετε το τυρί σας. Έπειτα, ανάλογα και με τις δικές σας γεύσεις, αλλά ανάλογα και με το τι ταιριάζει στο συγκεκριμένο ξηρό καρπό που έχετε επιλέξει ή στους συγκεκριμένους σπόρους που έχετε επιλέξει,
μπορείτε να προσθέσετε και μερικά μπαχαρικά και μυρωδικά, ώστε να φτιάξετε έναν πάρα πολύ νόστιμο vegan τυρί. Τις προάλλες είχα μαγειρέψει λευκά φασόλια, λοιπόν, και όμως είχα κάνει έτσι περισσότερα και είχαν μείνει στο ψυγείο. Σκέφτηκα να φτιάξω κάτι με αυτά τα φασόλια, το οποίο κάτι θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε γεύση και υφή, όμως θα συνεχίζει να είναι πολύ πολύ θρεπτικό, έτσι ώστε να μην καταλήξω να πετάξω τα φασόλια. Μια πολύ θρεπτική τροφή που είναι κρίμα να πετάξουμε, πόσο μάλλον αν δεν έχει χαλάσει και μπορεί να καταναλωθεί. Χρησιμοποιήσει μαγιονέζα του εμπορίου, μαγιονέζες του εμπορίου, τα κρεατικά, τα vegan κρεατικά του εμπορίου, τα vegan τυριά. Δεν είναι πολύ καλό να καταναλώνονται συχνά, αλλά νομίζω ότι εγώ έχω συνδυάσει αυτή τη μικρή δόση vegan μαγιονέζα του εμπορίου μαζί με μια πολύ θρεπτική τροφή που είναι τα φασόλια. Αυτή την κρέμα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και για πρωινό για να φτιάξετε ένα σάντουιτς το οποίο θα είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Είναι πολύ διαφορετικό να πάρετε ένα vegan τυρί του εμπορίου, να το βάλετε στο σάντουιτς σας, να βάλετε λίγο αγκουράκι, λίγη ντομάτα, ένα ham vegan. Δεν θα έχει σχεδόν καθόλου θρεπτική αξία το γεύμα σας. Σε σύγκριση με αυτό, το οποίο θα είναι πάρα πολύ θρεπτικό, θα σας κρατήσει χορτά τους και θα πάρετε πολύ σημαντικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Έχω συνδυάσει με πίτα ολικής αλέσεως και λεπτοκομμένο κρεμμύδι, ντομάτα, μαϊντανό και αγκουράκι. Και αυτό ήταν το πρωινό μου. Είχα συνεχίσει αυτή τη συνταγή και είχα πειραματιστεί έτσι λίγο περισσότερο για να φτιάξω και κάτι επιπλέον με αυτήν την ήδη πολύ θρεπτική και πολύ νόστιμη vegan κρέμα. Έχω λοιπόν πάρει ένα μέρος από αυτή την κρέμα και την έχω βάλει στο blender μαζί με λίγο παντζάρι και έχω πάρει και έναν άλλο μέρος από αυτήν την κρέμα και την έχω βάλει πάλι στο blender με λίγο σπανάκι. Και έτσι φτιάχνω ακόμη δύο κρέμες, οι οποίες είναι πολύ έξυπνος τρόπος να συνδυάσετε τις vegan ραβιόλες σας. Λοιπόν, εγώ παίρνω σπιτικές vegan ραβιόλες από μια κοπέλα στη Λευκοσία. Είναι πάρα πολύ νόστιμες. Όσοι θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να σας δώσω τα στοιχεία να αγοράσετε και εσείς αυτές τις vegan ραβιόλες. Από όσο γνωρίζω, έχουν ως βάση το τόφου μέσα στη γέμιση. Οπότε υπάρχει αυτό το υποκατάστατο του τυριού, το χαλούμι που βάζουν, την αναρή που βάζουν μέσα στις vegan ραβιόλες. Οπότε μπορεί να έχετε αυτή την επιγεύση που είχαν και κλασικές ραβιόλες και να μην σας λείπει. Μπορείτε να διαλέξετε όποια από τις κρέμες θέλετε, είτε του παντζαριού είτε του σπανακιού, για να φτιάξετε τα ραβιόλι σας. Όταν θα τα ψήσετε, θα τα βάλετε έτσι μέσα σε έναν τρυπητό για λίγη ώρα να φύγουν έτσι καλά τα υγρά. Θα πάρετε ένα πιάτο, θα αλείψετε έτσι σε όλο το πιάτο την κρέμα του παντζαριού σας ή του σπανακιού σας, ό,τι προτιμάτε, και θα βάλετε από πάνω τα ραβιόλι. Έτσι, κάθε φορά που κόβετε το ραβιόλι, αφού θα είναι από κάτω η κρέμα και από πάνω τα ραβιόλι, θα παίρνετε ταυτόχρονα και την κρέμα. Και θα έχετε ένα πάρα πολύ νόστιμο και πολύ θρεπτικό γεύμα με μια σπιτική κρέμα, σπιτική, πανεύκολη και πολύ χαμηλή σε κόστος. Οι ραβιόλες είναι κάτι το οποίο αρέσει σε πάρα πολλούς. Εγώ προσωπικά σαν vegan ήταν μια τροφή που με θυμούσα πάρα πολύ συχνά και έκανα πολύ καιρό να βρω ραβιόλι τα οποία να μοιάζουν πολύ με αυτά που είχα συνηθίσει. Καθώς επίσης και το θέμα σάντουιτς και το θέμα πρωινό είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το πρωινό μας πρέπει να είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, σε σίδηρο, σε ασβέστιο, σε φυτικές ίνες, πολλά θρεπτικά συστατικά. Και είναι κάτι που δεν πρέπει να το παίρνουμε έτσι στο φλού και να δίνουμε έτσι λίγο περισσότερη σημασία ώστε να τρώμε ένα πολύ δυναμωτικό πρωινό. Οπότε και στο θέμα του σάντουιτς και στο θέμα της δουλειάς, που είναι δύσκολο κάποιες φορές σε κάποιες δουλειές να πάρεις φαγητό, το σάντουιτς είναι πιο εύκολο να ανοιχτεί, να το φας πιο γρήγορα. Οπότε αυτές οι κρέμες και η κρέμα του φασολιού, η απλή που έχω πει, αλλά και οι άλλες που ουσιαστικά προσθέτεις παντζάρι ή σπανάκι μέσα,
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και στο σάντουιτς. Οπότε θα έχετε επίσης ένα πολύ θρεπτικό, πολύ χορταστικό γεύμα. Κάτι που θα σας κρατήσει ώρα χορτά τους. Και κάτι που θα σας προσφέρει έτσι πάρα πάρα πολλά θρεπτικά ωφέλη για την υγεία σας. Συντονισμένη για το επόμενο μας βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σας. Για την αγάπη σας, τη στήριξη σας. Θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Εύχομαι μέχρι τότε να είστε καλά, να είστε υγιείς, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε, να νιώθετε ωραία καθώς στρέφεστε, να έχετε μια υγιεινή διατροφή, να είστε υγιείς και σωματικά και ψυχικά και νοητικά, να απολαμβάνετε την τροφή σας και θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια!